Ο Οκτώβριος έχει θεσμοθετηθεί ως ο μήνας πρόσληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, με στόχο την καταπολέμηση και την ασθένεια. Η ενημέρωση αποτελεί το πιο ισχυρό όπλο για την έγκαιρη διάγνωσή της. Οι ΜΕΕΣ του Κέντρου Υγείας Καβάλες για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης στις 11.30 στην πλατεία Καπνεργάτη ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για το κοινό, με θέμα «Αγάπα τον εαυτό σου, ενημερώσου για τον καρκίνο του μαστού». Οι ΜΕΕΣ του Κέντρου Υγείας Καβάλες ενημέρωσαν τις γυναίκες για τους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης της ασθένειας, καθώς και τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις που πρέπει να κάνει κάθε γυναίκα. Είμαι ΜΕΑ, μαζί με τις συναδέλφους μου, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, προσπαθούμε να κάνουμε μια ενημέρωση στον κόσμο όσον αφορά την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού. Ενημερώνουμε κάθε γυναίκα από ηλικία, από την έναρξη της εμμηνουρίσεως μέχρι και μεγάλες ηλικίες, ότι πρέπει πρώτα να αυτοεξετάζονται κάθε μήνα μετά το τέλος της εμμηνουρίσεως, συνήθως δεύτερη με δέκατη μέρα του κύκλου, την αυτοεξέταση που κάνουμε στο μαστό και συμπληρωματικά φυσικά οι γυναίκες που μπορούν και πηγαίνουν σε κάποιο ιατρείο ή σε κάποιο γυναικολόγο να παραπέμπονται για τις εξετάσεις τις καθιερωμένες για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, όπως είναι η μαστογραφία και η υπέρηχο συμπληρωματικά, όπου ενδείκνεται φυσικά. Στο Κέντρο Υγείας Καβάλας, πολύ σωστά μας προλάβατε, λέμε στις γυναίκες, τις ενθαρρύνουμε να έρχονται δίχως ραντεβού, όπου θα δίνουμε τα παραπεμπτικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την εξέταση του μαστογραφία ή τον υπέρηχο όπου ενδείκνεται. Χωρίς ραντεβού. Ο κύριος Τσαούς, ο γυναικολόγος μας, είναι εκεί παρόν, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, γιατί τη Δευτέρα είναι για τις Έγκυες και την Τρίτη είναι στο Κέντρο Υγείας Χρυσοπόλεως, όπου εκεί θα μας βοηθήσει όσον αφορά τη διεκπαιρέωση αυτή για τα παραπεμπτικά.